Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε με νεότερα στοιχεία σε σχέση με το σεισμό που έπληξε το Αίγιο. Με αγωνία, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν τα συνεργεία για να απεγκλωβίσουν όσους έχουν καταπλακωθεί κάτω από τα ερείπια της πολυκατοικίας και του ξενοδοχείου στο Αίγιο, που κατέρευσαν μετά το καταστρεπτικό σεισμό μεγέθους 6,1 ρίχτερ που συγκλώνησε στις 3 και 4 το πρωί την περιοχή της Αιγαλίας. Οι πληροφορίες όμως, κυρίες και κύριοι, που φτάνουν συνεχώς στην αίθουσα σύνταξης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 9. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι τραυματίες φτάνουν τους 34, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό όσων έχουν εντοπιστεί. Επισήμως όμως έχουν αναγνωριστεί 7 πτώματα. Νεκροί είναι ο Αντώνης Μαρουσάκης, ετών 11, η Αρετή Μαρουσάκη, ετών 15, ο Ανδρέας Μαρουσάκης, ετών 45 και η Παρασκευή Μαρουσάκη, ετών 45. Νεκροί είναι επίσης ο Χρήστος Παντελής, ετών 20, η Μαρία Παντελή, ετών 19 και ο Παντελής Σεριάτος, ετών 11. Ναι, ναι, εδώ στο δεύτερο όροφο. Την ώρα του σεισμού που είσαστε? Μέσα, στο δεύτερο όροφο είμαστε, στην κρεβατοκάμαρα κοιμόμαστε. Φύγαν όλα, πέσαν όλα πάνω μας. Υπάρχει κόσμος μέσα? Υπάρχει κόσμος μέσα, πρέπει να υπάρχουν θύματα. Είναι και η μάνα μου μέσα. Είναι η μητέρα μου στο δεύτερο όροφο, πλακωμένη, δεν την ακούω καθόλου. Υπήρχε κόσμο στο ισόγειο? Στο ισόγειο, όχι, δεν είναι. Είναι ένα διαμέρισμα μόνο στο ισόγειο. Γιατί είναι εξαόροφη? Είναι πενταόροφη. Πόσο κόσμο έμεινε στην πολυκατοικία? Δεν ξέρω, γύρω στα 30 άτομα, όλα και όλα δεν ξέρω. Πολυκατοικία καταρχήν είναι εξαόροφη. Την ώρα που ήρθαμε εδώ θα πρέπει να έσετε το λιγότερο 30 με 40 άτομα στα μπαλκόνια και κλιπαρούσαν για βοήθεια. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι μια σκάλα με τους πυροσβέστες που προσπαθούσαν να κατεβάσουν τον κόσμο λύθηκε και ήρθε μπροστά στα μάτια μας κάτω. Χτυπήσαν 2-3 άτομα σοβαρά. Το ένα στον είναι που είχε ανοίξει το κεφάλι του μπροστά μας, δεν ξέρω αν ζει ή αν έχει πεθάνει. Προσπαθήσαμε μέσα εκεί στα 20 μέτρα. Μπήκαμε μέσα από μια στοά. Είναι εγκλωβισμένη. Αυτή την ώρα είναι εγκλωβισμένη μέσα? Σίγουρα 100%. Ένα παιδάκι φωνάζει. Είναι εγκλωβισμένη. Φως δεν υπάρχει, σκάλα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Και πέστε με στην ώρα του σεισμού που είσαστε. Κοιμόμουν. Μετά, μόλις άκουσα το σεισμό, σηκώθηκα να βγω έξω να πάρω τα παιδιά. Εκεί όπως βάργαν οι πόρτες, όπου και ένα τζαμ κρίσταλ βέβαια, μου κόψε εδώ το χέρι, τίποτα άλλο. Έφυγα, πήγα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τι γίνεται πίσω η δική μου. Γυναίκα μου ήρθε μια δόση στο νοσοκομείο, φύγε έτσι να πάει στα παιδιά. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τίποτα. Υπάρχει ο γύρω. Μέχρι στιγμής στα εξωτερικά ιατρία έχουν έρθει περίπου 20 άτομα και οι οποίοι νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εδώ νοσηλεύουμε ήδη 4 ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται υπό παρακολούθηση με μέτριες έως βαριές κακώσεις, θα έλεγα. Από τα βλάβες από το σεισμό? Οι πιο πολλοί είναι ή καταπλακωμένοι ή έχουν εκδορές ή κακώσεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που προσπάθησαν να φύγουν από τα κτίρια. Είναι επίσημη κατάσταση ή κανένας? Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πούμε, είναι υπό παρακολούθηση. Συγκλονιστικά τα πλάνα, κυρίες και κύριοι, που παίρνουμε από το Αίγιο. Να δούμε όμως τι είπαν και οι σεισμολόγοι, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Δρακόπουλος και ο κύριος Σταυρακάκης. Επιφυλακτικοί παραμένουν οι σεισμολόγοι εδώ, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, σχετικά με το αν η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.